Και τώρα στο βήμα ο Άστορ Γκαρσία, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Εργαζομένων της Ισπανίας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ευχαριστούμε την ΚΝΕ και του ΚΚΕ που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να στείλουμε έναν αδελφικό και επαναστατικό χαιρετισμό σε όλους τους νέους που συμμετέχουν στην 31η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, καθώς και στα άλλα κόμματα και οργανώσεις νεολαίας που συμμετέχουν. Σε αυτούς τους καιρούς του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και της πολεμικής κλιμάκωσης που προωθούν οι αστικές κυβερνήσεις, αυτή η επιτυχημένη και μαζική κατασκήνωση είναι μια απόδειξη πως υπάρχει ελπίδα, πως η αλληλεγγύη, η αντιυπεριαλιστική πάλη και ο διεθνισμός είναι πολύ ζωντανοί. Θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω τη σημαντική και μαχητική συμμετοχή της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη μεγάλη διαδήλωση που διέσχισε τους δρόμους της Μαδρίτης στις 26 Ιούνιου. Διαδηλώσαμε μαζί, λόγω της διεξαγωγής στη χώρα μου της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που κατέληξε σε νέα επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια. Η κοινή συμμετοχή των κομμάτων μας σε αυτή τη διαδήλωση είχε μεγάλη σημασία, γιατί συνέβαλε να γίνει αντιληπτό πόσο ισχυρή είναι η δεσμή μεταξύ των Ελλήνων και των Ισπανών κομμουνιστών και πόσο ισχυρά είναι τα επιχειρήματά μας ενάντια στο ΝΑΤΟ και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Και το κάναμε αυτό ακριβώς σε μια στιγμή που οι σοσιαλδημοκράτες και των δύο χωρών επιδιώκουν η εργατική τάξη να διαλέξει στρατόπεδο σε αυτή την αντιπαράθεση ληστών που είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Σε αυτές τις συνθήκες, το καθήκον των κομμουνιστών είναι πολύ καθαρό. Χρειάζεται να εξηγήσουμε στην εργατική τάξη και τον λαό την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Χρειάζεται να βοηθήσουμε την τάξη μας και τους λαούς μας, ώστε να μην παγιδευτούν κάτω από ξένες σημαίες, να μην γίνουν κρέας στα κανόνια αλότριων αντιπαραθέσεων. Με τον ίδιο τρόπο, χρειάζεται να δράσουν και οι κομμουνιστές των άλλων χωρών. Αυτή είναι η ιστορική ευθύνη των κομμουνιστών στους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως ξέρουμε καλά από την πείρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για εμάς δεν υπάρχει πραγματικά άλλη επιλογή. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος είναι η ανώτατη έκφραση των αντιθέσεων μεταξύ των καπιταλιστών. Επομένως, ο αντιυπεριαλιστικός αγώνας έχει νόημα αν είναι αγώνας που στοχεύει στην ανατροπή του καπιταλισμού. Ο υπεριαλισμός δεν είναι κάποια παρέκκληση από τον καπιταλισμό. Δεν είναι κάποιος βίαιος καπιταλισμός. Ο υπεριαλισμός είναι ο καπιταλισμός της εποχής μας. Οι συμμαχίες και τα μπλοκ που δημιουργούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης δύναμης, δεν είναι καλύτερα ή χειρότερα ανάλογα με την επιθετικότητά τους ή την κάθε δύναμη που ηγείται σε αυτά. Αυτά τα μπλοκ και οι συμμαχίες είναι από την ίδια τους τη φύση εχθροί της εργατικής τάξης και όλων των λαών του κόσμου, αφού ουσιαστικά στοχεύουν στην επιβολή της αστικής κυριαρχίας, στη βελτίωση των συνθήκων υπό τις οποίες η αστική τάξη εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη. Το ΝΑΤΟ, όπως και όλες οι άλλες υπεριαλιστικές συμμαχίες ανά τον κόσμο, δεν μπορούν να πιστούν να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν. Γι' αυτό όσοι διαδίδουν συνθήματα όπως «Διαλύστε το ΝΑΤΟ», όπως και όσοι λένε ότι πρέπει να μετασχηματίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λέμε να σταματήσουν να εξαπατούν την τάξη μας και τους λαούς μας, να σταματήσουν να προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν. La única forma real de debilitar a la OTAN es la desvinculación unilateral de los países que forman parte de ella. Por eso, nuestra consigna es la ruptura unilateral de nuestros países con la OTAN, salida que debe ir acompañada del derrocamiento del poder capitalista en cada país, porque si no, únicamente sustituiremos a unos ladrones por otros. Σύντροφοι, φίλοι, ninguna implicación de España y de Grecia en la guerra imperialista. Cierre de todas las bases extranjeras de nuestros países. Ni tierra, ni mar, ni aire para los imperialistas. Ευχαριστώ πολύ, camaradas.
μόνος πραγματικός τρόπος αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ είναι η μονομερής αποδέσμευση των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Γι' αυτό και το σύνθημά μας δεν είναι άλλο από τη μονομερή ρήξη των χωρών μας με το ΝΑΤΟ, μια έξοδος που πρέπει να συνοδεύεται από την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας σε κάθε χώρα. Γιατί αλλιώς απλώς θα αντικαταστήσουμε κάποιους κλέφτες με άλλους. Σύντροφοι και φίλοι, καμία εμπλοκή της Ισπανίας και της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις στις χώρες μας. Ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρας για τους υπεριαλιστές. Thank you.